Νέα καταγγελία σε βάρος του εν ενεργεία πυροσβέστη και δασκάλου πολεμικών τεχνών της Πάτρας, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί λόγω παρέλευσης του αυτοφόρου, έγινε χθες στην ασφάλεια από μητέρα μιας άλλης κοπέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες το μεσημέρι μια γυναίκα πέρασε το κατόφλι του αστυνομικού μεγάρου και υποστήριξε στους αξιωματικούς της ασφάλειας πως η κόρη της πριν 2 χρόνια περίπου είχε πέσει και η ίδια θύμα προσβολής γενετής αξιοπρέπειας από τον ίδιο άνδρα. Το γεγονός της το εκμεστηρεύτηκε μετά την δημοσιοποίηση της καταγγελίας της 14χρονης, η οποία ισχυρίστηκε πως κατά την ώρα των ασκήσεων τη χάιδεψε σε μέρη του σώματός της και πως μάλιστα τη φίλησε στον λαιμό. Η γυναίκα υποστήριξε πως σύμφωνα με όσα της είπε η κόρη της πριν από 2 περίπου χρόνια, ο συγκεκριμένος άνδρας την οδήγησε στο γραφείο του και εκεί τη ζήτησε να σηκώσει την μπλούζα της, θαυμάζοντας το σώμα της, χωρίς όμως να προβεί σε ασυλλογικές πράξεις σε βάρος της. Η εν λόγω καταγγελία συμπληρώθηκε στη δικογραφία που έχει ήδη ανοίξει από την ασφάλεια πατρών σε βάρος του άνδρα, ο οποίος σημειωτέων δεν συνελήφθη λόγω παρέλευσης του αυτοφόρου και το υλικό θα σταλεί στην εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πρώτη περίπτωση η 14χρονη εξετάστηκε από παιδοψυχολόγο, όπως προβλέπεται από τον νόμο, και επιβεβαίωσε τα όσα εκμυστηρεύτηκε στη μητέρα της. Για τη δεύτερη καταγγελία αναμένεται να κληθεί να εξεταστεί και η φερόμενη ως παθούσα στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης σε προανακρατικό στάδιο. Πάντως, το γεγονός έχει προκαλέσει αίσθηση στην τοπική κοινωνία και ιδίως στην περιοχή που δραστηριοποιείται το γυμναστήριο, αλλά και στους κόλπους της πυροσβεστικής, καθώς ο φερόμενος ως δράστης υπηρετεί στο σώμα. Για την υπόθεση, τον τελικό λόγο θα έχει η δικαιοσύνη.